Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Μέμο Ξεγκάκη και την εκπομπή Ανατολικός Άνεμος. Μία εκπομπή που δεν μπορεί να μείνει απαθής στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο μας με το νέο lockdown σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με τη σειρά εκπομπών, τι τη σχολιάζουν την τοπική επικαιρότητα και την εκπομπή για τη γυναίκα που κάνουμε τη Σοφία Διγενή. Άλλη μια σειρά εκπομπών ξεκινάει σήμερα με θέμα τους συλλόγους και τους φορείς του Δήμου μας που βρίσκονται και πάλι εν μέσω lockdown. Με αυτή τη νέα σειρά εκπομπών θα επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε σε όλο αυτό το διάστημα του περιορισμού της κυκλοφορίας τον παλμό των φορέων και συλλόγων στο Δήμο Σταλονικού, για το πώς αντιμετωπίζουν το νέο lockdown, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους περιορισμούς, προτάσεις τους και παρατηρήσεις τους. Αλλά, παράλληλα, να σας κρατήσουμε συντροφιά προβάλλοντας παλαιότερες δράσεις τους προ-κορονοϊού χρησιμοποιώντας το αρχείο του παράκτυος.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν και το βήμα ανοιχτό σε όποιους συλλόγου θα ήθελαν κάτι να πούν για τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε. Και ξεκινάμε σήμερα με τον Πολιστικό Σύλλογο Λικουρίζας Λαγωνισίου, έχοντας προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ευάγγελο Ζακάκο. Κύριε Ζακάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξυγκάκη, καλησπέρα και στους θεατές μας. Σήμερα λοιπόν είστε εδώ με το καπέλο του Προέδρου του Συλλόγου και όχι του Αντιδημάρχου, του Ερετού. Εντάξει. Οπότε Βεβαίως. σήμερα Βεβαίως. δεν έχει αυτοδιοικητικά, ούτε όχι. θα σα εντάξει. Εντάξει. <laughs> <laughs> θα, μόνο... σε... θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή; <laughs> Ναι, ναι. <laughs> μόνο, μόνο τα του Συλλόγου και τίποτα άλλο. Ωραία. <laughs> ε, <laughs> λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και ζακάκο, με μια αναδρομή και μια αναφορά. Ε, σε μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό του σύλλογου σας. Λοιπόν, ε, είμαστε ένα σύλλογος που έχει δημιουργηθεί τη δεκαετία του 70. Ε, προηγούμενα χρόνια, τα, τις πρώτες δεκαετίες, ο, ο ρόλος του σύλλογου, όπως ξέρετε και όπως οι περισσότεροι σύλλογοι της περιοχής, ήταν καθαρά εξοραιστική. Διότι τότε ήταν μια μικρή κοινότητα των καλυβιών και μπορούσε με, και προσπαθούσε με τα όποια μέσα να συνεισφέρει και να προσφέρει κάτι στον τόπο. Γι' αυτό ήταν και οι σύλλογοι οι οποίοι βοηθούσαν το ρόλο αυτό ε, από σκουπίδια, από φωτισμό, από τα πάντα. Ακόμη και το νερό. Θυμάμαι τη Βρύση. Η Βρύση η <χελίγεσαι> ήταν στο σύλλογο <ευκολίγεσαι> μα. Εκεί που ακριβώς που είναι ο σύλλογο ήταν η Βρύση και ερχόταν ο κόσμο η βρύση της ΕΙΔΑ. για τη ΕΙΔΑΠ. Για, για νερά υπήρχαν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά ήταν από γεωτρήσει και ήταν η ε, τουλάχιστον δεν ήταν καλά για, για πόσιμο. Και ερχόταν ο κόσμο με, 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 τα πλαστικά δοχεία για να πάρει για, τα, για, να πίνει και για τη λάτρα, για την κουζίνα. Ε, αυτά ήταν τις πρώτες δεκαετίες και το 80 πρέπει να ήταν και τη δεκαετία του ε, όταν όμως η κοινότητα αναβαθμίστηκε και έγινε Δήμος, τότε ο ρόλος της άλλαξε καθοριστικά και όλα αυτά πέρασαν στη δικαιοδοσία του Δήμου. Πάντα όμως οι σύλλογοι είχαν αυτό το υποβοηθητικό μέρος, γιατί ο καθένας ξέρει τα του τόπου του και πρέπει να πω ότι οι σύλλογοι κατά βάση να είναι τοπικοί, έτσι όπως και ο δικός μας σύλλογο. Mm. Ε, δεν είναι δηλαδή... Βέβαια, μπορεί να γίνει σαρονικός, αλλά τουλάχιστον ο σύλλογος ο οποίος είναι στο Λαγωνίση θεωρώ ότι πρέπει ε, τα μέλη του να είναι από την... Εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον το διοικητικό του συμβούλιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από τη Δημοτική Κοινότητα Καλλιβίων. Κάποτε οι σύλλογοι είχαν και καθορισμένα σαφώς τα όρια μεταξύ τους και κάποιες ε, φορές ερχόμαστε και σε ε, ε, επικαλύψεις ο ένας σύλλογος στο άλλο. Τώρα βέβαια αυτό το πράγμα έχει εξαλειφθεί Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι ο Σύλλογος και οι Σύλλογοι γενικά ε, είναι, είναι αυτοί οι οργανισμοί ε, στους οποίους καταφεύγει ο κόσμος ε, και οι παραθεριστές και οι δημότες για να λύσουν τα διάφορα προβλήματά τους. Αυτό βέβαια γινόταν κατά κόρον, όπως σας είπα, την εποχή που ήταν κοινότητα. Με το Δήμο άλλαξαν τα πράγματα. Και οι σύλλογοι πέρασαν πια και σε δράσεις πολιτιστικές και εκεί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τώρα διότι ε, σε αυτούς τους σύλλογους βρίσκουν το καταφύγιο αν θέλετε, άνθρωποι μεγάλοι που δεν μπορούν μόνοι τους, δεν έχουν που να πάνε ή δεν έχουν τα μέσα να πάνε μόνοι τους ε, και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις, συμμετέχουν. Σε προγράμματα που έχουν οι σύλλογοι, ειδικά στο δικό μας που έχουμε χορευτικά προγράμματα. Και βέβαια, το καλύτερο από όλα και την πιο μεγάλη, ε, πώς το λένε, δράση που έχουμε είναι η χοροδιά μας. Η, η χωροδία, η οποία, κυρία Ζακάκο, κάθε φορά που ε, αναγκαίρατε χωροδιά, είτε στο θεατράκι είτε στο στο, στο αμφιθέατρο. Ε, θυμάμαι ότι ήμουν πάντα εκεί και βιντεοσκοπούσα τη συναυλή σα. Ερχόντουσαν πάρα πολύ νωρί να βρουν θέση, γιατί στο τέλο δεν χώραγαν καθόλου. Και ειδικά τι τελευταίε που θυμάμαι που τράβαγα, που βιντεοσκοπούσα, γινόταν το διαχώρητο. Μέχρι που ερχόμουν και σα έλεγα, κύριε Ζακάκο, πείτε στον κόσμο να βγάλει τα σκαμνάκια από του διαδρόμου, γιατί υπάρχει θέμα ασφαλεία. Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, να σας πω λίγη ιστορία. Η χοροδιά μας ξεκίνησε το 2006. Ξεκινήσαμε μαθήματα χοροδιάς. Είχαμε την τύχη και την ευτυχία να αποταθούμε σε ένα κορυφαίο μαέστρο και να δεχθεί να μας αναλάβει. Δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Γιανακόπουλο. Την εποχή εκείνη έκανε μάθημα και στους χαρταετούς. Υπήρχε και μια χοροδία νέων ε, των χαρτατεών που ήταν στα Καλύβια η οποία όμως μετά σταμάτησε. Λοιπόν, αυτός είναι ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, κάνει ο ίδιος τέσσερις φωνές, είναι καταπληκτικός δάσκαλος, ε, πήρε μια χούφτα ανθρώπους όπως είμαστε εμείς απέδευτοι στη μουσική ε, και μας έκανε μια χοροδια αξιοπρεπή, αξιοπρεπέστατη, τόσο αξιοπρεπή που όπως είπατε με το που αναγγέλαμε ότι έχουμε συναυλία, ε, γεμίζαν τα θέατρα, το αμφιθέατρο του Δημαρχείου και το θέατρο κάτω στο, στην παραλία, ε, χωρίς, άλλη, χωρίς καμία άλλη διαφήμιση. Και μάλιστα, όπως είπατε, ερχόταν ο κόσμο πολύ νωρίς. Γιατί? Γιατί εξελιχθήκαμε, μας εξέλιξε βέβαια ο δάσκαλος, εννοείται. Ε, και γινήκαμε όλοι φανατικοί μαθητές. Φανατικοί, το λέω στην κυριολεξία τετράφωνη η χοροδία μας, ε, φτάσαμε να έχουμε 40 άτομα ε, και χαιρόμαστε και εμείς το αποτέλεσμα, εμείς οι ίδιοι. Ήταν η διασκέδασή μας. Τα μαθήματα που κάναμε το Σάββατο ήταν μαθήματα διασκέδασης. Μετά 10 χρόνια ακριβώς, το 2016, ε, δημιουργήσαμε και την παιδική χοροδία. Ε, και για να είμαι προσπαθήσαμε πολύ, για να φέρουμε παιδιά στη χοροδία, τα οποία ήρθαν το 16, μας πλησίωσαν, κάποια έφυγαν το 17, ξανά ήρθαν πάλι άλλα, αλλά και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο όταν κάναμε συναυλίες με μεικτή χοροδία την παιδική και των ενηλίκων. Πραγματικά έβγαινε πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, γι' αυτό και ο κόσμος ε, έτρεχε να μας ακούσει και μπορώ να πω καθιερωθήκαμε. Τώρα, συγγνώμη, δεν μου αρέσει να λέω έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, απλά η... Οι κριτικές που ακούγαμε τον κόσμο ε, ήτανε, λέγαν πολύ περισσότερα από αυτά που σας λέω εγώ τώρα. Αυτό το πράγμα μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας έχει στενοχωρήσει. Ο Σύλλογος ε, δυστυχώς αυτή τώρα η πανδημία η οποία ξεκίνησε, ε, θυμάμαι ήταν ε, ακυρώσαμε την, ε, τον αποκριάτικο χορό μας που τον είχαμε προγραμματίσει για το Πλάζα το Τον ακυρώσαμε όμως γιατί στο μεταξύ άρχισε να καλπάζει αυτή η πανδημία και ξεκίνησαν πια και ο κόσμος να φοβάται και σε λίγο έγινε ε, πάλι καραντίνα. Ε, μπήκαμε στην καραντίνα, βγήκαμε από την καραντίνα, ελπίζαμε όλοι. Το καλοκαίρι δεν προλαβαίναμε να κάνουμε. Ξέρετε, θα θυμόσαστε ότι πάντα κάναμε δύο συναυλίες. Ε, κάθε χρόνο. Μία κάναμε την άνοιξη, το τέλος της άνοιξης, εκεί περίπου στο αμφιθέατρο και άλλη μία πάντα στο θεατράκι της παραλίας. Αυτό έχει και τη σημασία του. Δεν πηγαίναμε στο θέατρο της Παλιάς Φώκιας, πηγαίναμε εκεί στο θεατράκι του οποίου, όπως ξέρετε, η χρήση και η, η κυριότητα δεν μας ανήκει, αλλά αμφισβητείται και η χρήση από τον Μαντωνανάκη και από τα ΕΤΑΔ και εμείς πηγαίναμε επίτηδες κάθε χρόνο και πολλές φορές είμαστε ο μοναδικός συλλογός που κάναμε εκδήλωση εκεί για να δηλώνουμε το παρόν μας, να δηλώνουμε παρόντες στο θεατράκι αυτό. αυτό. Το θυμάμαι αυτό και μάλιστα θυμάμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ε, όχι τώρα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε περάσει και απόφαση για τις τελευταίες, ε, δράσει των συλλόγων που έγιναν, να, με δικιά σα πρόταση, να γίνονται οπωσδήποτε και κάποιε στο θεατράκι για αυτού του λόγου που ακριβώ που είπατε. Έτσι. Και όπως και έτσι. Είναι πολύ όμορφο και είναι αμαρτία και έχει χτιστεί με ε, χρήματα του ελληνικού λαού. Το έχει φτιάξει το υπεχοδέ και είναι αμαρτία να μην χρησιμοποιείται και να γίνει και αυτό ένα εξάρτημα του Grand Resort. Mm -hmm. Τέλος πάντων, ε, αυτή η καραντίνα εμείς δεν την περιμέναμε για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια δεν προλαβαίναμε όταν τελείωσε η καραντίνα ε, στις αρχές ε, του καλοκαιριού. Εμείς δεν προλαβαίναμε να κάνουμε συναυλία γιατί δεν προλαβαίναμε να κάναμε μαθήματα. Ε, κάθε συναυλία όπως ξέρετε ε, πρέπει να έχουν ακολουθήσει μαθήματα από το ρεπερτόριο να το έχει οργανώσει ο Εμίλιος, ο εμείς δεν προλαβαίναμε βέβαια να το κάνουμε αυτό και όλοι, θελήσα, και όλοι υποθέσαμε ότι εντάξει τελειώντας το καλοκαίρι κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ξαναμπούμε και μάλιστα ε, αυτή τη φορά ε, με πολύ μεγαλύτερη έξαρση του ιού ξανά σε καραντίνα. Ε, πάντα αρχές Οκτωβρίου, τον Οκτώβριο ήταν τα πρώτα μαθήματα, βγάζαμε την ανακοίνωση, τα πρώτα μαθήματα που ξεκινούσαν για την χοροδία μας. Ταυτόχρονα και το χορευτικό και χορευτικά είχαμε. είχαμε και παραδοσιακούς χορούς και Λάτιν είχαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως η χοροδία ήταν το, το top του συλλόγου μας. Και νομίζω ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί Τουλάχιστον στη δημοτική κοινότητα καλυβίων, νομίζω ότι προσφέραμε στον πολιτισμό της περιοχής. Δεν υπάρχει καμία τώρα περίπτωση, επειδή ξέρω ότι είναι αδύνατον να κάνετε πρόβληση κτλ. Ε, Απλώ ε, έχω δει σε άλλα σημεία, σε άλλου Δήμου και σε άλλα ε, σύνολα, μάλλον, να κάνουν ναι. και διαδικτυακά συναυλίες και μαθήματα. Αυτό είναι εφικτό. Δεν Ο το ξέρω πει. αυτό. Εγώ έχω συζητήσει με τον Εμίλιο. Ε, είχαμε πει αρχικά εμείς, είπαμε το καλοκαίρι που υπήρχε κάποια ύφεση του ιού, αν θυμόσαστε, ε, είχαμε σκεφτεί να το κάναμε ε, καταφωνές. Δηλαδή η Άλτη χωριστά, η ε, Τενόρη χωριστά, η Μπάση χωριστά. Ε, είχαμε σκεφτεί η Σοπράνη χωριστά να κάνουμε χωριστά μαθήματα για να μην είμαστε πολλοί στο, στην αίθουσα του πολιτιστικού να απλωνόμαστε και να κάναμε τα μαθήματα. Βέβαια, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι όταν λέμε τετράφωνη χοροδία σημαίνει ότι είναι και οι τέσσερις φωνές μαζί και ξέρετε η φωνή είναι σαν όργανο. Τέσσερις φωνές σημαίνει τέσσερα όργανα, τα οποία δύσκολο, δύσκολο θα ήταν. Αλλά να σας πω κάτι, εμάς μας ενδιέφερε περισσότερο τα μαθήματα, διότι για μας ήταν ε, και για, για πολλούς από τους χοροδούς ήταν η μόνη τους διασκέδαση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι κάποια φορά που ήτανε συνέπεσε να είναι η μέρα που κάναμε πρόβα με κάποια μεγάλη γιορτή και το είχα ακυρώσει, πήγα να με φάνε μετά. Μου λένε, εμάς είναι η μόνη μας διασκέδαση, γιατί μας την έκοψες. Δηλαδή, είμαστε φανατικοί όλοι, χοροδοί, που συμμετείχαν στη χοροδία μας, είμαστε όλοι φανατικοί. Γιατί ήταν και μία, εμείς, για μας ήταν διασκέδαση αυτό. Μας έχει λείψει πάρα πολύ αυτό και θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα ξεκινήσουμε όταν με το καλό ομαλοποιηθεί η κατάσταση όσο γίνεται. Εμείς μάλιστα έχουμε, πριν ξεκινήσει τώρα η... αυτός ο εγκλισμός, η καραντίνα, έχουμε φροντίσει, έχουμε την αίθουσα πίσω από το σύλλογό μας και έχουμε βάλει και πινακίδα κιόλα. και σκεφτόμαστε, είχαμε σκεφτεί ε, να ξεκινούσαμε κάποιες βάρδιες και στο σύλλογο για να μην χαθούμε κιόλα και από τα μέλη μας και από τους χοροδούς μας ε, όπου να ερχόντουσαν βέβαια όχι όλοι μαζί ένα ένας-δύο, έχουμε, είναι μεγάλη αίθουσα, θα είχαμε τις αποστάσεις. Θα για, για εκεί που ήταν πρώτα το κοινωνικό πατυπολείο. Το... Μιλάω για εκεί που ήταν το ιατρείο. Εκεί που ήταν το, το ιατρείο. Παντοπολίο το, το άλλο, δεν. Ναι, γιατί... ναι, δεν λειτουργούσε κοινωνικό παντοπολίο, απλώ ήταν η ματιωθήκη. Η οποία... Όχι, παλαιότερα, παλαιότερα ήταν, κοινωνικό παντοπολίο. Το θυμάμαι, γιατί δούλευα ναι. και εγώ Μετά έγινε η ματιωθήκη. Ναι, 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 ήταν ένα κοινωνικό παντοπολείο. ναι. Μετά έγινε η ματιωθήκη. Εν η ματιωθήκη είναι στο χώρο που ήταν το εξεταστήριο. Εμεί εμείς είμαστε στον άλλο χώρο, όπου είναι όπως, ε, αν το θυμάσαι καλά, <coughs> είναι μακρύ, έχει, μεγάλη, ε, έχει αρκετό μήκος ο χώρος αυτός, δηλαδή μπορείς κάλλιστα να κρατήσεις αποστάσει και να είναι με στο χώρο τέσσερα άτομα και πέντε ακόμη θα μπορούσαν να είναι, γιατί το γραφιάκι του συλλόγου που είναι μπροστά αυτό το πολυγονικό ε, είναι πολύ περιορισμένος χώρος, αυτό που δείχνετε και αυτό στη φωτογραφία μπορεί. και όλα, ναι, είναι πολύ μικρό και με τα δεδομένα τώρα του ιού αυτού, ε, είναι σχεδόν απαγορευτικό. Λοιπόν, ε, και είχαμε ε, σκεφτεί για να κρατάμε τον κόσμο κοντά μας και τους χοροδούς, ε, αλλά δυστυχώς μας βρήκε αυτή πάλι η καραντίνα. Να πούμε Βέβαια, και λίγα αλλά... λόγια για τη χοροδιά για τα μικρά της χοροδιάς που τα τελευταία χρόνια ε, ναι, δημιουργήσατε. Ναι. Αυτό λοιπόν, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της ε, χοροδιάς των ενηλίκων ε, κάναμε, δημιουργήσαμε και την παιδική χοροδεία η οποία πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις ε, συναυλίες έχει κλέψει τις ναι, ναι. παράστασεις. Την παράσταση την κλέβει πάντα η παιδική χοροδεία, τα μικρά. Τα οποία είναι, σας λέω, ε, κοιτάξτε, όλα έχουν να κάνουν με το δάσκαλο. Έτσι με τον ε, μαέστρο, ο οποίος είναι μάγος αυτά. Είναι μάγος. και όχι μόνο αυτό, ε, είναι, έχει μια καταπληκτική συμπεριφορά στα παιδιά που του κάθονται και τον κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. πώς να σας πω, <laughs> δηλαδή ε, τον ακούνε, τον ακολουθούν, παρόλο που είναι μικρά. Αν θυμάσαι καλά, σε κάποια χωροδία, σε κάποια συναυλία, είναι και κάποια τόσο μικρά που να έχουν πάει ακόμη σχολείο. Ζέτα. <laughs> Ζέτα. Μπράβο, η Ζέτα. Η <laughs> Ζέτα. <laughs> Ζέτα. Ζέτα και να είναι πρώτη και να βάζει και τη φωνή. Λοιπόν, ναι, ναι, έχουν, κλέβουν τις παραστάσεις. Κρίμα, κρίμα που σταμάτησε, αλλά δεν, προκει, δεν σταμάτησε, θα συνεχίσει. Αμέσως μόλις τα καταφέρουμε ε, και μπορέσουμε, είναι, ε, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η χοροδία την οποία θέλουμε να διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Από άλλη, και δράση, και μετά, άλλη δράση εκτός χρονία που σχεδιάζεται ή που σχεδιάζεται ε, και δεν λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Είμαστε, είμαστε μάλιστα έχω πάρει προσφορές, ε, δεν θεωρούσαμε ότι θα έχουμε ξανά καραντίνα γιατί βγήκε και ο Πρωθυπουργό μας και είπε ότι καραντίνα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παραγγείλουμε, σας λέω τώρα, η μία ήταν να παραγγείλουμε μάσκες με το σηματάκι του συλλόγου και να περνάει ο κόσμος να δωρεάν και να παίρνει μάσκα πλαινόμενη, φασμάτινη. Γι' αυτό είχαμε τη και το και την αίθουσα όπως σας είπα. Θα τους παίρναμε τηλέφωνο, τα μέλη μας, και θα ερχόντουσαν ε, ένας-ένας, δύο-δύο, για να παίρνουν τη μάσκα. Βέβαια, τώρα έτσι όπως πάμε δεν την παραγγείλαμε τελικά, ε, όταν μάθαμε ότι πρόκειται να γίνει ξανά εγκλισμός. εγκλισμό Εγκλεισμό τον λέω εγώ αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό που έχουμε και θα μοιραστεί οπωσδήποτε... Και είμαστε στην κατασκευή του, είναι το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο μας κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, είναι συλλεκτικό. Πάντα έχει ένα θέμα το ημερολόγιο και το διανέμουμε δωρεάν. Φέτος το θέμα θα είναι πιο άλλο τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που είμαστε ελεύθεροι. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι η Επανάσταση δική μας ήταν και η αρχή του Ξυλώματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, να το Έτσι. θυμηθείτε αυτό. Λοιπόν, έχει, έχει τη σημασία που το λέω εγώ αυτό. Λοιπόν, ε, γιατί και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται τώρα να την ξαναναστήσουμε. Τέλος πάντων, ε, το θέμα λοιπόν θα είναι αυτό και πάντα συλλεκτικό και θα το διανύμουμε δωρεάν. Μόλις με το καλό τελειώσει αυτός ο εγκλεισμός, θα παίρνουμε ένα, ένα τα μέλη μα, λίγο λίγο και θα περνάνε από το γραφείο να παίρνουν το, όχι από το γραφείο το, αυτό που δείχνετε στη φωτογραφία, αλλά από την αίθουσα την ούριο. πίσω. Την πίσω έχουμε ήδη αναρτήσει την πινακίδα για να μην μπερδεύεται ο κόσμο. Ε, και μάλιστα είχαμε σκεφτεί και τι ε, βάρδιες που θα κάναμε. Αλλά σα λέω γιατί, γιατί είχαμε την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανακλειστούμε μέσα. Τι να κάνουμε όμω. Ε, Τώρα, ό,τι και να πω είναι για μα. Ε, τώρα πολύ στενα... νομίζω ναι, είναι, είναι... στεναχωρή κατάσταση για όλου μα. Όλους... Είναι πολύ στεναχωρή κατάσταση. Δηλαδή, τι να θυμηθώ, να θυμηθώ ότι κάθε Οκτώβρη κάναμε την εκδρομή του εξωτερικού. Ότι τέτοια εποχή, μάλιστα, μιλήσαμε με τα παιδιά του Συμβουλίου και του έκανα έχουμε μια ομάδα που μιλάμε μεταξύ μα. Και λέω, παιδιά, τέτοια εποχή πέρυσι είμαστε στι δαρματικέ ακτέ. Και φέτο είμαστε εδώ. Δεν είχε ακόμη γίνει ο εγκλισμό και λέγαμε κινδυνεύει να εγκλιστούμε πάλι. Λοιπόν, μπα πείτε στι εκδρομέ που κάναμε, τις, τα χορευτικά μα. Κύριε Ζακάκο, ε, πριν, ε, πριν, κλείσουμε, θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά ε, στο ΔΕΛΤΑ του συλλόγου σα, ονομαστικά. Αυτό, για αυτό, να και να αυτό, ο κόσμος. αυτό είναι αλλήμονο. Είναι όχι απλώ υποχρέωση θέλω, δεν θα κάνω αναφορά, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Συμβουλίο μας, το δημόσια που έξω ονομάζεται Συμβούλιο, αλλά εμείς είμαστε μια παρέα. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα ο σύλλογο χωρίς την αντιπρόεδρό του, την Ελένη την Καραγιάννη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο σύλλογο χωρίς τη γενική του γραμματέα, τη Μυρσίνη την Καδόγλου. Ούτε βέβαια χωρίς την ταμεία του, τη Μέρη τη Δένδια. Δεν γίνεται αυτό. Μα ούτε μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Τάκη του Ζανέτο, αλλά ούτε και χωρίς την Αγγελική την Πετχαβά, τη δασκάλα μας. Και βέβαια, ούτε και χωρίς τον Ιάσο τον Μωραϊτόπουλο. νεότερο ναι, <laughs> μέλος λοιπόν, αυτός. Το νεότερο μέλος από τις τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, και τώρα που, που, που πάμε για εκλογές, ξέρετε, αυτό με τις επιστολικές και τον τραμπ και δεν ξέρω τι, μου ήρθε στο μυαλό, χωρίς να το θέλω, του χρόνου κανονικά, γιατί εμείς κάνουμε κάθε δύο χρόνια εκλογές και δεν έχουμε ποτέ και μάλιστα οι τελευταίες εκλογές υπήρξε ε, πραγματικά ρεκόρ συμμετοχών. Φτάσαμε, ψηφίσανε περίπου 350-360, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει το αδιαχώρητο στο Πολιτιστικό Κέντρο, ήταν οι τελευταίες εκλογές που έγιναν και πρέπει να γίνουν τώρα το 2021. Λοιπόν, αν έχουμε καραντίνα, τι θα γίνουν επιστολικές, πώς θα και... Διαπεριφορά κάνω... Διαπεριφοράς... δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα έχουμε ενστάσει, όπω το λένε, νοθεία, που εμεί ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, γιατί πάντα τι εκλογέ μα τι κάναμε με. Ε, τώρα πάω κάπου και με στενοχωρεί αυτό. Ε, πάω κάπου σε κάποια συμβολογράφο νεαρή που τη χάσαμε από κοντά μα, την Αγγελική την παπα Δυστυχώ ήταν αυτή που μα έκανε, η σιγουρολογράφο, αν θυμάστε καλά, που μα έκανε τι εκλογέ. Ε, Δυστύχημα. Τώρα η αιωνία τη συμνήμη, τι να πω, α είναι καλά από εκεί που μα κοιτάει από ψηλά. Τέλο πάντων, ε, δεν θέλω, δηλαδή αυτό που και μα παίρνουν πάρα πολλά μέλη και μα λένε τι κάνετε, τι θα κάνει ο σύλλογο, τι ρωτάνε. Εν περιπτώσει, μέχρι τον εγκλισμό, έτσι, γιατί τώρα βέβαια από χτε, προχτέ, ε, άκρα του τάφου σιγή. Λοιπόν, ε, αλλά θα είμαστε κοντά, θα είμαστε πάντα κοντά, είμαστε εδώ, είμαστε ενεργοί, είναι το Συμβούλιο μα εδώ, είμαστε μια παρέα, είμαστε αποφασισμένοι όλοι να το συνεχίσουμε, κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα χαλαρώσει, λίγο λίγο θα, θα λήξει, ε, πρέπει να, κάνουμε τη, να μείνουμε μέσα τώρα, ε, σίγουρα πρέπει να μείνουμε μέσα, να διευκολύνουμε και τους δικούντες και τους λοιμοξιολόγους, από εμά εξαρτάται να το λήξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το λέω αυτό και απευθύνουμε προς όλους γιατί πραγματικά όταν τελειώσει αυτό δεν θα πρέπει να λείπει κανείς Έτσι. από μας. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας... Ε... αυτό θέλω να, να πω. Ε, να κλείσουμε. Ε... ένα, χαιρε... ένα χαιρετισμό μεγάλο στα μέλη μου, στα μέλη μας, συγγνώμη, στα μέλη μας ε, και μου ήρθε στο μυαλό τώρα κάποιοι που με βλέπουν στο δρόμο και, <laughs> και πραγματικά ξέρετε τι μου λένε. Πού και πότε θα έρθουμε να πληρώσουμε τη συνδρομή μας. Μπορείτε να το, μπορείς να το φανταστείς αυτό. <laughs> <laughs> πού και πώς, δηλαδή έχω, έχω στο μυαλό μου ονόματα τώρα που τυχαίνει, και τυχαία, τυχαίνει να του συναντώ και στον δρόμο τυχαία αλλά και τηλέφωνο να με παίρνουν και να μου λένε πού θα πληρώσουμε τη συνδρομή μας, πότε θα ανοίγετε το γραφείο. Ωραία. Και ο, παιδιά, <laughs> άλλοι, άλλοι κυνηγάνε να πάρουν τις συνδρομές και εμάς μας λένε πότε θα έρθουμε να πληρώσουμε τη συνδρομή. Εμείς λοιπόν εσείς και εγώ θα αφιερώσουμε το βίντεο που θα δούμε σε λίγο στους φίλους της στους στα μέλη του συλλόγου. Ε, πρόκειται για το μουσικό αφιέρωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο ε, με τη χοροδία του συλλόγου, ε, με τη διδασκαλία διεύθυνση μυκτή, τη, τη μυκτή χοροδία. Τη μεικτή χοροδία, μέμου μου να με συγχωρήσει. Mm -hmm. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, mm -hmm. να με συγχωρήσω, το, το mm -hmm. ξέχασα mm -hmm. τώρα, mm -hmm. αλλά λέγοντας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ελένη τη Δέδε που πάντα ε, γράφει τα κείμενα ε, και τα, μας τα λέει και με τη ζωστή ωραία της φωνή, κάθε φορά μας βοηθάει πάρα πολλέ συναυλίες και όπως επίσης και τον άντρα της, τον Γιώργο τον Κολιαδήμα που είναι πάντα παρόν εκεί στα, στα Γιατί όταν είπα τη δασκαλία διεύθυνση, διαβάζω το πρόγραμμα Α, τότε. στη διδασκαλία διεύθυνση χοροδία και τη ορχήστρα είναι ο Μίλιο Γιανακόπουλο. Επιμέλεια κειμένων και παρουσίαση η Ελένη Δέδε. Η, η συναυλία αυτή έγινε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο και συμμετείχε και η παιδική χοροδία του Συλλόγου. Ήταν, Επίσης, από την ορχήστρα, ε, έχω τα ονόματα Φλάουτο Σέργιος Γιώτης, Πιάνο Καφελτζηδάκη Έλμα, Μπουζούκη Λιμπέρη Ηλίας και Σολή Καράουλου Στέλα, η Κουτσούρη Αντιγόνη και ο Φιλίππος Ανδρέας, πολύ γνωστός σε όλους μας. Ε, λοιπόν, Εμεί θα σα αφήσουμε τον κόσμο να δει το, τη χοροδία. Κύριε Ζεκάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Να, να σε καλά, ευχαριστώ κι ε, και εγώ. Θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή αυτοδιοικητική όμω. Και, και, εντάξει, να θυμώνται όλα μα τα μέλη ότι πάντα είμαστε εδώ παρόντε. Θα είμαστε εδώ και μόλι λήξει η καραντίνα ε, και υπάρχει χαλάρωση, θα ακούσουν σύντομα τι φωνέ του Δημοτικού μα Συμβουλίου, τουλάχιστον στο τηλέφωνο. Ωραία. Calo bradese ollos Calo brade.